Καλώς ήρθες στα podcast του discovergreece.com. Εδώ ακούς τα ταξίδια σου, αυτά που έκανες και αυτά που σχεδιάζεις να κάνεις. Μαζί μας θα γνωρίσεις ταξιδιωτικές ιστορίες από όλη τη χώρα και θα βουτήξεις σε βάθος στις τοπικές παραδόσεις και τον πολιτισμό του κάθε τόπου, τα μουσεία, τους αρχαιολογικούς χώρους και φυσικά τις ρίζες των μεσογειακών γεύσεων. Πάνω απ' όλα όμως, θα γνωρίσουμε μαζί τις ιστορίες των ανθρώπων που κρύβονται πίσω από κάθε ταξιδιωτική εμπειρία. Τα podcast μας είναι δείγματα αναμνήσεων που θα σου χαρίσει οποιαδήποτε γωνιά της Ελλάδας επιλέξεις να επισκεφθείς. Μουσική Σε αυτό το επεισόδιο θα κάνουμε μαζί ένα ταξίδι στο χρόνο για να γνωρίσουμε ένα καλλιτεχνικό ρεύμα, το οποίο άνθισε στα Επτάνησα και επηρέασε σημαντικά τόσο την καλλιτεχνική δημιουργία στην περιοχή του Ιωνίου, όσο και τη μετέπειτα εξέλιξη της τέχνης στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Το καλλιτεχνικό αυτό ρεύμα ονομάζεται Επτανησιακή Σχολή. Μαζί θα ξετυλίξουμε την ιστορία του έχοντας ως σημείο αναφορά μα την Κέρκυρα. Η Κέρκυρα, ω πρωτεύουσα των Ιωνίων Νήσων, υπήρξε ένα από τα νησιά όπου η καλλιτεχνική δημιουργία επηρεάστηκε από την Επτανησιακή Σχολή. Μάλιστα, μέχρι και σήμερα, σε χώρου πολιτισμού του νησιού φιλοξενούνται δημιουργίε καλλιτεχνών αυτή τη περίοδου, τι οποίε θα σε βοηθήσουμε να ανακαλύψει. Τι εννοούμε όμω με τον όρο Επτανησιακή Σχολή. Η Επτανησιακή Σχολή αποτελεί το πρώτο ελληνικό καλλιτεχνικό ρεύμα με σαφεί δυτικοευρωπαϊκέ επιρροέ, το οποίο εμφανίστηκε στα Επτάνησα στα μέσα του 17ου αιώνα και διήρκεσε μέχρι περίπου τα μέσα του 19ου αιώνα. Την περίοδο εκείνη, τα Επτάνησα γνώρισαν διάφορου δυτικού κατακτητέ, με κυριότερου του Ενετού, του Γάλλου και του Βρετανού. Η σχετική ελευθερία που απολάμβαναν οι κάτοικοι, η οικονομική του ευμάρεια και οι πολιτιστικέ σχέσει του με την κοντινή Ιταλία είχαν ω αποτέλεσμα τα επτάνησα να γίνουν χώρο άνθηση των τεχνών. Όμω, είναι σημαντικό να πούμε ότι οι τέχνε δεν άνθησαν στα επτάνησα μόνο την περίοδο που στην ιστορία τη νεότερη ελληνική τέχνη καθιερώθηκε η επτανησιακή σχολή, αλλά και του προηγούμενου αιώνε, δηλαδή από τον 15ο έω τι αρχέ του 17ου αιώνα, όταν δηλαδή άκμασε η μεταβυζαντινή τέχνη, αλλά και μετά τον 20ο αιώνα. Είναι εντυπωσιακό ότι η περιοχή του Ιωνίου μετρά πάνω από 5 αιώνε αδιάλειπτη και επαρκώ τεκμηριωμένη καλλιτεχνική ζωή, σε σύγκριση με εκείνη του υπόλοιπου ελλαδικού χώρου που μόλι ξεπερνά τον 1,5 αιώνα. Και αυτό οφείλεται στη στασιμότητα που επέφερε η Οθωμανική κυριαρχία αλλά και στο χρόνο που χρειάστηκε μετά την απελευθέρωση προκειμένου η χώρα να πάρει κρατική υπόσταση. Έτσι λοιπόν, στα ενετοκρατούμενα επτάνησα, η σταδιακή ενδυνάμωση της αστικής τάξης πρόσφερε καινούργιες δυνατότητες και νέα οράματα που έδωσαν πνοή στην επτανησιακή τέχνη. Οι Επτανήσι, οι καλλιτέχνε ήταν φυσικό να αναζητήσουν στην Ιταλία πρότυπα ζωή και πνευματικού προσανατολισμού. Το επέβαλε άλλωστε η ίδια η ιστορική του πραγματικότητα. Παράλληλα όμω, με τι ήδη υπάρχουσε δυτικέ επιρροέ, διαδραματίστηκαν και άλλα ιστορικά γεγονότα που επηρέασαν την τέχνη στα επτάνησα και οδήγησαν στη διαμόρφωση τη Επτανησιακή Σχολή. Μετά την άλωση τη Κωνσταντινούπολη τον 15ο αιώνα, στην ακόμη ενετοκρατούμενη Κρήτη, κατέφθαναν βυζαντινοί καλλιτέχνε για να βρουν καταφύγιο. Όπω και τα Ιόνια νησιά, έτσι και η Κρήτη, εξαιτία τη ενετική κυριαρχία, απολάμβανε ελευθερίε με αποτέλεσμα οι καλλιτέχνε να μπορούν να συνεχίσουν να ακολουθούν τι παραδόσει και το έργο του. Επίση, η εμπορική και όχι μόνο επικοινωνία με το διοικητικό κέντρο του, τη Βενετία, έφερε του Έλληνε των περιοχών αυτών σε άμεση επαφή με τα πνευματικά και τα καλλιτεχνικά κινήματα τη δυτικοευρωπαϊκή τέχνη και κυρίω της Ιταλική Αναγέννηση. Έτσι, στην Κρήτη, σε αυτό το μεικτό κοινωνικό περιβάλλον Ορθόδοξων και Καθολικών, Ελλήνων και Βενετών, οι καλλιτέχνε που φτάνουν από την Κωνσταντινούπολη καθώ και οι Καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ορθόδοξη παραδοσιακή βυζαντινή τέχνη του και τα νέα καλλιτεχνικά δεδομένα που συναντούν. Αρχικά, συνεχίζουν να δημιουργούν στα πρότυπα και στο ύφο τη όψιμη βυζαντινή ζωγραφική, αλλά γρήγορα και αναπόφευκτα υιοθετούν στην τέχνη του νέα στοιχεία τη σύγχρονη Ιταλική Αναγέννηση. Στα μέσα λοιπόν του 15ου αιώνα, δημιουργείται σταδιακά ένα ιδιαίτερο στυλ στη θρησκευτική ζωγραφική, η κριτική σχολή. Η σχολή αυτή σφραγίζει χαρακτηριστικά τη μεταβυζαντινή ορθόδοξη τέχνη, αποτελώντα μια σύνθεση τη βυζαντινής παράδοση με την Ιταλική Αναγέννηση και αργότερα με τον Μπαρόκ. Οι κριτικοί καλλιτέχνε τη θρησκευτική ζωγραφική εκείνη τη περίοδου γίνονται δεξιοτέχνε στο είδο του και ανάλογα με την επιθυμία του πελάτη του, ζωγραφίζουν με την ίδια επιτυχία είτε σύμφωνα με την Ιταλική τεχνοτροπία, γνωστή ω Αλαλατίνα, είτε σύμφωνα με τη βυζαντινή παράδοση, αλλά ή ακόμα και μεικτά, συνδυάζοντα δηλαδή κάποια δυτικά στοιχεία στην παραδοσιακή του ζωγραφική. Κριτικέ εικόνε ταξιδεύουν παντού και πρωτίστω στα βενετοκρατούμενα Επτάνησα και την Κέρκυρα. Μάλιστα, στην Κέρκυρα, στο Βυζαντινό Μουσείο, το οποίο στεγάζεται στο ναό Αντιβουνιώτησα στην παλιά πόλη του νησιού, θα έχει την ευκαιρία να θαυμάσει έργα μερικών από του πρεσβευτέ τη κριτική σχολή, όπω του Μιχαήλ Δαμασκινού, του Νικόλαο Τζαφούρι, του Κωνσταντίνου Τζάνε και άλλων καλλιτεχνών τη εποχή. Όλη όμω αυτή η πολιτισμική πορεία διακόπτεται με την κατάκτηση τη Κρήτη από του Οθωμανού το 1669. Τότε οι ζωγράφοι από την Κρήτη μετακινούνται στα Ιόνια νησιά, και ειδικά στη Ζάκυνθο και την Κέρκυρα, είτε για να βρουν ένα μόνιμο καταφύγιο, είτε ω ενδιάμεση στάση πριν τον τελικό του προορισμό, τη Βενετία. Κάπω έτσι, αυτή η μετακίνηση καλλιτεχνών τη Κρητική Σχολή επηρέασε την καλλιτεχνική φυσιογνωμία και στα Επτάνησα. Ήδη από το τέλο του 17ου αιώνα, μια σημαντική ομάδα εικαστικών θέτει τι βάσει για αυτό το νέο καλλιτεχνικό ρεύμα, το οποίο θα αποτυπωθεί στη ζωγραφική, τη μουσική και τη λογοτεχνία. Αργότερα, το καλλιτεχνικό αυτό ρεύμα, το οποίο μετέτρεψε τα Ιόνια νησιά σε ένα κύτταρο δημιουργία και πολιτιστική αναγέννηση, θα ονομαστεί από του ιστορικού Επτανησιακή Σχολή. Ας αρχίσουμε λοιπόν να ανακαλύπτουμε την επτανησιακή σχολή, ξεκινώντας από την επίδρασή της στη ζωγραφική. Όπως είπαμε και νωρίτερα, η άμεση σύνδεση των επτανήσεων με τη Δύση, η σχετική ελευθερία που απολάμβαναν, η οικονομική τους ευμάρεια, αλλά και η επιρροή από τους κριτικούς ζωγράφους, ήταν μερικοί από τους λόγους που τα επτάνησα έγιναν ο χώρος όπου γεννήθηκε η νεοελληνική ζωγραφική ή καλύτερα ο χώρος όπου η ελληνική ζωγραφική εγκατέλειψε τη βυζαντινή παράδοση για να στραφεί προς τη Δύση. Στα πρώιμα έργα τη Επτανησιακή Σχολή, δηλαδή στα έργα που δημιούργησαν κυρίω ζακινθηνοί και κερκυραίοι ζωγράφοι στο τέλο του 17ου αιώνα, ξεκινάει η στροφή προ τη δυτική τέχνη. Οι καλλιτέχνε απομακρύνονται σε μεγάλο βαθμό από του τύπου τη μεταβυζαντινή τέχνη, χωρί ωστόσο να την αρνούνται ολοκληρωτικά. Όμω, στι αρχέ του 18ου αιώνα, έχουμε πλήρη εφαρμογή τη Ιταλική τέχνη και εγκατάλειψη των παραδοσιακών βυζαντινών μορφών σύμφωνα με τις τεχνικές της Βυζαντινής Αγιογραφίας. Οι ζωγραφικέ παραστάσει, επηρεασμένε κυρίω από την όψιμη αναγέννηση και το ιταλικό μπαρόκ, αρχίζουν να αποκτούν βάθο, να δίνουν δηλαδή την αίσθηση τη τρίτη διάσταση του χώρου, να γίνονται πιο φυσικέ και να αποκτούν θέματα όλο και περισσότερο κοσμικά αντί για θρησκευτικά. Παράλληλα, πέρα από τα θρησκευτικά θέματα, τα οποία ήταν αρχικά κυρίαρχα στη θεματολογία των καλλιτεχνών, η προσωπογραφία αριστοκρατών και αστών η ηθογραφική σκηνή, το ιστορικό θέμα, η νεκρή φύση, η τοπιογραφία και η γυμνογραφία κατακτούν σημαντική θέση στο θεματολόγιο των επτανήσιων ζωγράφων. Εκτό από την ποικιλία στη θεματολογία, χρησιμοποιούνται και νέε τεχνικέ. Οι επτανήσιοι ζωγράφοι, αντί για αυγό, άρχισαν να χρησιμοποιούν λάδι για συνδετικό των χρωμάτων, και αντί για σανίδι, άρχισαν να χρησιμοποιούν μουσαμά. Η αυγοτέμπερα εγκαταλείφθηκε και τη θέση τη πήρε η ελαιογραφία. Α πάρουμε όμω τα πράγματα από την αρχή. Πρωτοπόρο στη διαμόρφωση τη επτανισιακής Σχολή στη ζωγραφική ήταν ο Παναγιώτης Δοξαρά, ο οποίο έζησε από το 1662 έω το 1729. Ο Δοξαρά, με καταγωγή από τη Μάνη, εγκαταστάθηκε αρχικά στη Ζάκυνθο και ασχολήθηκε με τη Βυζαντινή Αγιογραφία. Όμω, αφού μαθήτευσε δίπλα σε έναν κριτικό ζωγράφο που είχε έρθει και εκείνο στα Επτάνησα, επηρεάστηκε από τι τεχνοτροπίε τη κριτική Αγιογραφία και έπειτα συνέχισε τι σπουδέ του στη Βενετία. Μετά το πέρα των σπουδών, έζησε στα Επτάνησα και συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο, τη Λευκάδα και την Κέρκυρα. Σαφώ επηρεασμένο πλέον από τη Δύση, εγκατέλειψε την παραδοσιακή βυζαντινή γεωγραφία και τάχθηκε υπέρ τη δυτικότροπη αναγεννησιακή τέχνη. Έτσι, ξεκίνησε να ενσωματώνει στα έργα του δυτικά στοιχεία. Τα πρώτα δείγματα τη δυτικότροπη επτανησιακή σχολή εμφανίστηκαν στις διακοσμήσεις των οροφών των εκκλησιών γνωστές ως ουρανίες ή σοφίτα. Μάλιστα, ο Παναγιώτης Δοξαράς φιλοτέχνησε την ουρανία της εκκλησίας του Αγίου Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα. Σήμερα μπορείς να θαυμάσεις αντίγραφο της δημιουργίας του και όχι το πρωτότυπο έργο, μάλλον λόγω φθορά. Ακόμη, μπορείς να δεις έργο του στο παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης στην Κέρκυρα, στο χωριό Κάτω Κορακιάνα. Ένα από του κυριότερου συνεχιστέ του και πρεσβευτή τη Επτανησιακή Σχολή στη θρησκευτική ζωγραφική ήταν ο γιο του, ο Νικόλαο Δοξαρά. Πέρα όμω από τα θρησκευτικά θέματα, κυρίαρχη θεματολογία στην Επτανησιακή Σχολή είναι και η προσωπογραφία. Είναι η κατηγορία που σηματοδοτεί το ξεκίνημα τη κοσμική ζωγραφική, δίνοντα τη δυνατότητα στου καλλιτέχνε να αποδεσμευτούν σε ένα βαθμό από τι παραγγελίε τη Εκκλησία και τη διακόσμηση εκκλησιαστικών χώρων και να δοκιμαστούν σε νέου τρόπου έκφραση που απευθύνονται σε μεγαλύτερο και διαφορετικό κοινό. Ο 18ο αιώνα είναι αυτό κατά τον οποίο θα κυριαρχήσει ουσιαστικά η προσωπογραφία. Πρωτοπόρο σε αυτή την κατηγορία είναι και πάλι ο Παναγιώτη Δοξαρά, καθώ είναι ο πρώτο που αποπειράθηκε να απεικονίσει πρόσωπα με εμφανέ το στοιχείο του ρεαλισμού. Χαρακτηριστική είναι η προσωπογραφία του Γερμανού αρχιστράτηγου, επικεφαλή του Ενετικού στρατού στην πολιορκία τη Κέρκυρα από του Οθωμανού, Ματία Φων Σούλενμπεργκ, την οποία ζωγράφησε το 1719 και εκτίθεται στην Εθνική Πινακοθήκη τη Ελλάδα στην Αθήνα. Στα πλαίσια αυτή τη πρωτόγνωρη ανάπτυξη τη προσωπογραφία, διαμορφώνονται σταδιακά ορισμένα χαρακτηριστικά, όπω η προσκόλληση στη ρεαλιστική απόδοση των εικονιζόμενων προσώπων, η ψυχολογική διείσδυση σε αυτά, ο ρόλο του φωτό και η ελαχιστοποίηση των παραπληρωματικών θεμάτων. Κύριοι πρεσβευτέ τη Επτανησιακή Σχολή που διακρίθηκαν για τη ρεαλιστική προσωπογραφία ήταν οι ζακινθηνοί ζωγράφοι ιερεί Νικόλαο Κουτούζη και Νικόλαο Καντούνη, έργα των οποίων μπορεί να θαυμάσει στο παράρτημα τη Εθνική Πινακοθήκη στην Κέρκυρα. Εκτό από το θρησκευτικό θέμα και την προσωπογραφία, άλλε θεματογραφικέ κατηγορίε εισάγονται σταδιακά στην Επτανησιακή τέχνη ήδη από τις αρχές του 18ου αιώνα, αρχικά δειλά και αργότερα με πιο εντατικούς ρυθμούς για να επικρατήσουν ολοκληρωτικά κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Για παράδειγμα, ο Καντούνης, ο οποίος διακρίθηκε για την προσωπογραφία, ασχολήθηκε και με γυμνογραφία. Μάλιστα, έργο του, το οποίο εκτίθεται στην Εθνική Πινακοθήκη στην Αθήνα, πιθανόν να είναι η πρώτη γυμνογραφία της νεοελληνικής τέχνης. Επιπλέον, οι ζωγράφοι της Σχολής ασχολήθηκαν και με αλληγορικά θέματα και νεκρές φύσεις. Μετά τα μέσα του 19ου αιώνα, οι επτανήσιοι οι καλλιτέχνε ασχολούνται με την τοπιογραφία, η οποία κινείται στο κλίμα του νατουραλισμού του Παναγιώτη Δοξαρά. Μερικοί κυρκυραίοι καλλιτέχνε, οι οποίοι ασχολήθηκαν με την τοπιογραφία, είναι ο Χαράλαμπο Παχή, ο Βικέντιο Μποκατσιάμπη και ο Άγγελο Γιαλινά, έργα των οποίων μπορείς να θαυμάσεις την πινακοθήκη του Δήμου Κέρκυρας, η οποία στεγάζεται στο ανάκτορο Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου στην παλιά πόλη. Μάλιστα, έργα του Παχή υπάρχουν στο παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης στην Κέρκυρα. Όμως, το έργο που σίγουρα θα σε εντυπωσιάσει δεν είναι έργο τοπιογραφίας, αλλά ένα πίνακα που αποτυπώνει ένα σημαντικό για την Ελλάδα ιστορικό γεγονό, το οποίο είναι η δολοφονία του πρώτου κυβερνήτη τη Ελλάδα, του Ιωάννη Καποδίστρια. Το έργο αυτό φιλοξενείται στο Μουσείο Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Κλείνοντα την ιστορία μα για τη ζωγραφική τη Επτανησιακή Σχολή, στο μετέχμιο τη θρησκευτική και τη κοσμική ζωγραφική βρίσκονται οι Λιτανίε. Τα έργα αυτά προορίζονταν για εκκλησιαστικού χώρου, όμω ενσωμάτωναν πλούσια στοιχεία και χαρακτηριστικά του κοσμικού θέματο. Οι Λιτανίε συνδυάζουν τοπιογραφικέ αναφορέ, προσωπογραφικά στοιχεία και πολιτισμικά θέματα. Με τον τρόπο αυτό, το έργο δεν είναι μόνο μια εικόνα ευσεβία, αλλά η εικόνα μια ολόκληρη εποχή. Πέρα όμω από τη ζωγραφική, το καλλιτεχνικό ρεύμα τη Επτανησιακή Σχολή επηρέασε και τη λογοτεχνική παραγωγή των Ιωνίων νήσων από τι τελευταίε δεκαετίες του 18ου έω το τέλο του 19ου αιώνα. Η Επτανησιακή Σχολή στη Λογοτεχνία περιλάμβανε κυρίω ποιητικά έργα και ακολούθησε το ρεύμα του ρομαντισμού. Επίκεντρο αυτής της αξιόλογης παραγωγής είναι ο Διονύσιος Σολωμός. Ο Διονύσιος Σολωμός, ο εθνικός μας ποιητής, είχε καταγωγή από τη Ζάκυνθο. Στη Ζάκυνθο, πριν ακόμη ξεκινήσει ο ίδιος την ποιητική του πορεία, υπήρχε ήδη ποιητική παραγωγή επηρεασμένη από τις ιδέες του διαφωτισμού, η οποία ήταν ο πρόδρομος του δικού του έργου αλλά και της μετέπειτα πνευματική πρόοδου των Επτανίσων. Ο Σολομό πέρασε τα τελευταία 25 παραγωγικότερα χρόνια τη ζωή του, από το 1832 μέχρι και το θάνατό του, στην Κέρκυρα. Το σπίτι όπου έζησε βρίσκεται στην παλιά πόλη του νησιού και σήμερα λειτουργεί ως μουσείο αφιερωμένο στο έργο του. Στο σπίτι αυτό έγραψε την κορονίδα των έργων του, τους Ελεύθερου Πολιορκημένου, το οποίο υμνεί την πολιορκία του Μεσολογίου κατά την Επανάσταση του 1821. Μεταφράστηκε σε ξένες γλώσσες και ενίσχυσε το κίνημα του φιλελληνισμού στην Ευρώπη. Αργότερα, τμήμα του έργου μελοποιήθηκε από τον κερκυραίο συνθέτη Νικόλα Ομάντζαρο και αποτέλεσε τον εθνικό μα ύμνο. Ο Σολομό διαμόρφωσε με τα έργα του την Επτανησιακή Σχολή στη Λογοτεχνία. Η ποιησή του επικεντρώθηκε στα μεγάλα θέματα που απασχόλησαν φιλοσόφου και ποιητέ μέσα στου αιώνε, όπω η ελευθερία, η φύση, η θρησκεία, ο θάνατο και ο έρωτα ενώ ήταν ο πρώτο που ανέδειξε τη δημοτική γλώσσα στην καλλιτεχνική δημιουργία. Φυσικά, το καλλιτεχνικό ρεύμα που δημιούργησε ακολούθησαν και άλλοι επτανήσιοι ποιητέ, οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν όσο εκείνο ζούσε. Μάλιστα, πολλοί από αυτού μαθήτευσαν δίπλα του, όπω ο Ιάκοβο Πολυλά, ο οποίο ήταν ο εκδότη όλου του Σολομικού έργου, ο Αντώνιο Μάτεση, ο Γεράσιμο Μαρκοράς ο Γεώργιο ο Λορέντζο Μαβίλη και πολλοί ακόμα. Όλοι αυτοί οι ποιητέ ακολούθησαν τα χαρακτηριστικά τη Επτανησιακής Σχολή του Σολομού και τα έργα του χαρακτηρίζονται από την αποκλειστική χρήση δημοτική γλώσσα, ενώ άντλησαν έμπνευση και από την Ιταλική Στοιχουργία, καθώ οι περισσότεροι είχαν Ευρωπαϊκή μόρφωση, προπάντων Ιταλική. Επίση, ύμνησαν την κήρυξη τη Ελληνική Επανάσταση, την ιδεαλιστική αντίληψη τη τέχνη και τη γυναίκα, την αγάπη για τη φύση, για τον άνθρωπο, το κάλο, την αίσθηση του χρέου. Ήμνησαν όλε αυτέ τι αξίε με μια βαθιά ειλικρίνεια και αισθηματικότητα. Μετά το θάνατο του Σολομού το 1857, ακολούθησαν και άλλοι Επτανήσιοι ποιητέ, που είτε επηρεάστηκαν από το έργο του είτε όχι, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Ανδρέα Κάλβο, τον έτερο κορυφαίο ποιητή των Επτανήσων. Οι ποιητέ αυτοί, μπορεί να μην ανήκαν στην Επτανησιακή Σχολή, όμω συνέβαλαν στην άνθηση τη λογοτεχνική παραγωγή στα Επτανήσσα και στην Ελλάδα συνολικά. Πώς μπορούμε να κλείσουμε αυτό το επεισόδιο αν δεν μιλήσουμε και για τη μουσική? Μία τέχνη που επηρεάστηκε εξίσου σημαντικά από την επτανησιακή σχολή και που μέχρι σήμερα αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ταυτότητας των επτανήσων. Τα επτάνησα και κυρίως η Κέρκυρα, ήδη από την περίοδο της ενετοκρατίας, όταν όλος ο υπόλοιπο ελλαδικός χώρος βρισκόταν υπό την κατοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ήταν εκείνα που ήρθαν πρώτα σε επαφή με τη μουσική τη δύση και ειδικότερα με το Ιταλικό μελόδραμα δια των καλλιεργημένων Βενετσιάνων. Μάλιστα, το θέατρο Σαν Τζάκομο τη Κέρκυρα, το οποίο σήμερα είναι το παλαιό δημαρχείο του νησιού που μπορεί να θαυμάσει σε μια βόλτα σου στην παλιά πόλη, δεν είχε τίποτα να ζηλέψει από τα μεγάλα θέατρα τη Ιταλία, καθώ εδώ ανέβηκαν 45 όπερε και αποτέλεσε σημείο συνάντηση και ανταλλαγή ιδεών Ιταλών και Κερκυραίων συνθετών. Άρα λοιπόν δεν μας εκπλήσει που οι Επτανήσι ήταν οι πρώτοι Έλληνες συνθέτες και η μουσική τους ήταν καθαρά επηρεασμένη από τα Ιταλικά μουσικά πρότυπα. Κάπως έτσι λοιπόν ο δυτικό τρόπος μουσικής, δηλαδή η κλασική μουσική, επηρέασε τους Επτανήσιους συνθέτες και από τον 19ο έως τις αρχές του 20ου αιώνα διαμορφώθηκε το καλλιτεχνικό ρεύμα της Επτανησιακής Σχολής στη Μουσική με κύριο πρεσβευτή τον Νικόλαο Χαλικιόπουλο Μάντζαρο. Ποιος όμως ήταν ο εως τις αρχες του 20 ου αιωνα διαμορφωθηκε το καλλιτεχνικο ρευμα της επτανησιακης σχολης στη μουσικη με κυριο πρεσβευτη τον νικολαο χαλικιοπουλο μαντζαρο ποιο ομως ηταν ο μαντζαρος Ναι, Σωστά θυμάσαι. Έχει εμφανιστεί και νωρίτερα στην ιστορία μα, καθώ ήταν ο συνθέτη του εθνικού μα ύμνου. Α τον γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Ο Μάντζαρο ήταν κερκυραίο αριστοκράτη και παρότι είχε μεγάλη επιρροή στην Νάπολη, όπου και σπούδασε, προτίμησε να επιστρέψει στην Κέρκυρα και να εκπαιδεύσει τον τόπο του. Στην Κέρκυρα έκανε δωρεάν μαθήματα μουσική, με αποτέλεσμα να εκπαιδεύσει πολλού επτανήσιου, μερικοί από του οποίου αποτέλεσαν την πρώτη γενιά επτανήσιων συνδετών. Μάλιστα, παρότι είχε κάνει μουσικέ σπουδέ, δεν θεωρούσε τον εαυτό του πραγματικό μουσικό και έτσι δεν ζητούσε χρήματα για τι υπηρεσίε του. Ακόμη, για να ενισχύσει την εκπαίδευση των Κέρκυραίων στη μουσική, ίδρυσε το 1840 την πρώτη φιλαρμονική ορχήστρα της Κέρκυρας, τη λεγόμενη Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρα, ή όπω τη λένε οι ντόπιοι, την Παλαιά Φιλαρμονική, καθώ μετέπειτα ακολούθησαν και πολλέ άλλε. Τα έργα τη πρώτη γενιά συνθετών είναι κυρίω μελοδράματα και όπερε. Στην αρχή μόνο στα Ιταλικά, ενώ αργότερα και στα Ελληνικά. Αλλά και πιανιστικά έργα, μελοποιήσει ποιημάτων τη Επτανησιακή Ποιητική Σχολή, καντάδε και άλλα. Η δεύτερη γενιά εκπαιδεύτηκε από την πρώτη και ξεκίνησε το έργο τη κατά το 1870. Σε αυτήν ανήκουν σπουδαίοι εκπρόσωποι τη Επτανησιακή Σχολή και όχι μόνο, όπω ο Σπυρίδων Σαμάρα, ο Ιωσήφ και ο Σπυρίδων Κέσαρη και πολλοί άλλοι. Τα έργα τη δεύτερη γενιά έχουν μεγαλύτερη ποικιλία σε στυλ, καθότι ακολουθούν μεν το επτανησιακό στυλ τη πρώτη γενιά, αλλά συνδυασμένο και με άλλε μουσικέ, όπω η γαλλική. Τα έργα απαρτίζονται και πάλι από πολλέ όπερε και μελοδράματα, αλλά και από έργα συμφωνικά για βιολί, πιανιστικά, τραγούδια, καντάδε, αλλά και εμβατήρια, βάλ και πόλκε. Μετά την ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα, πολλοί συνθέτε εγκαταστάθηκαν στην υπηρετική χώρα με σκοπό να διδάξουν τη μουσική τους στους Έλληνες που ζούσαν εκεί. Έτσι, οι Έλληνες που είχαν συνηθίσει τη δημοτική και βυζαντινή μουσική γνώριζαν τη δυτική τεχνοτροπία μουσικής μέσω των Επτανήσιων. Με τη δημιουργία του Οδείου Αθηνών το 1871, πολλοί Επτανήσιοι πήγαν και δίδαξαν εκεί. Όμως, σταδιακά από τα τέλη του 19ου αιώνα, η γερμανική μουσική, η οποία είχε ήδη κατακτήσει τα μεγάλα σαλόνια της Ευρώπης, άρχισε να εισχωρεί και στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα οι πιο Ιταλοπρεπεί Επτανήσιοι να παραγωνίζονται. Έτσι, δημιουργήθηκε μια διαμάχη ανάμεσα στου μουσικού από τα Επτάνησα και του γερμανόφρονε συνθέτε, η οποία κράτησε μερικέ δεκαετίε, μέχρι τελικά στι αρχέ του 20ου αιώνα να επικρατήσει η μουσική τη Εθνική Σχολή στην Ελλάδα και όχι η Επτανησιακή. Αυτό όμω δεν ισχύει και στα Επτάνησα. Εδώ η επτανησιακή μουσική παράδοση δεν σβήνει και επιβιώνει μέχρι σήμερα μέσω των φιλαρμονικών εταιριών και των τοπικών μουσικών σχολών και μαέστρων. Μάλιστα, στην Κέρκυρα σήμερα υπάρχουν 16 φιλαρμονικές ορχήστρες που προσφέρουν δωρεάν μουσική εκπαίδευση, ενώ συνδέονται άμεσα με την πολιτιστική ταυτότητα του νησιού. Γι' αυτό άλλωστε έχουν προσθεθεί στον κατάλογο άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού. Φυσικά, στην Κέρκυρα δεν θα μπορούσαν να μην υμνήσουν το Μάντζαρο για τη συνεισφορά του στη μουσική εκπαίδευση των τόπιων. Γι' αυτό, στο κτίριο τη παλαιά φιλαρμονική Κέρκυρα, την οποία ίδρυσε, στεγάζεται σήμερα και το Μουσείο Μουσική Νικόλαο Χαλικιόπουλο Μάντζαρο, το οποίο μπορεί να επισκεφθεί δωρεάν. Εδώ θα γνωρίσει από κοντά την ιστορία τη παλαιότερη φιλαρμονική του νησιού και τη μουσική ζωή των Επτανήσων και τη Ελλάδα του 19ου αιώνα ενώ θα έχει την ευκαιρία να δει παλαιά και σπάνια μουσικά όργανα, μαθητολόγια, φωτογραφικό υλικό, παρτιτούρε, ηχητικά ντοκουμέντα και οικαστικά έργα. Και κάπου εδώ το καλλιτεχνικό μα ταξίδι στην Επτανησιακή Σχολή φτάνει στο τέλο του. Ελπίζουμε αυτό το επεισόδιο να σε ενέπνευσε και να σε ταξίδεψε, ώστε μόλι επισκεφθεί και εσύ την Κέρκυρα, τα μουσεία και τι πινακοθήκε τη, να αισθανθεί τον πολιτιστικό πλούτο που χάρισε αυτό το καλλιτεχνικό ρεύμα τόσο στα Επτάνησα, όσο και την υπόλοιπη Ελλάδα. Το σημερινό μας ταξίδι έγινε με την υποστήριξη των 20 Resorts. Κάπου εδώ τελειώσαμε και ελπίζουμε να απόλαυσες αυτό το επεισόδιο. Αν θέλεις να ακούς τις ταξιδιωτικές μας ιστορίες, ακολούθησέ μας στο Spotify, τα Google Podcasts ή τα Apple Podcasts. Είστε επανειδήν!